Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Όπως ο έναστρος ουρανός τη νύχτα προσελκύει και συγκεντρώνει τα βλέμματα των ανθρώπων, έτσι και ο σαρκωθής Θεός μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, απείρως περισσότερο ελκύει τα βλέμματα όλου του κόσμου από τις δημιουργίας μέχρι σήμερα. Ελκύει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, την αγάπη ή το μίσος τους, την ομολογία ή την άρνησή τους. Ο πρώτος τον οποίον αντίκρισε με τα μάτια του ο άνθρωπος, ο πρώτος τον οποίον σκέφτηκε με το λογικό του και λάτρευσε με βαθιά ευγνωμοσύνη, ήταν ο πλάστης του, ο Πανάγαθος Θεός. Πανευτυχής ζούσε στον επίγειο παράδεισο της Εδέμ, ατενίζοντας και υπακούοντας τον πλάστη του. Αυτή όμως η επιτυχία και η ευτυχία του χάθηκε. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος έχασε τον πλάστη του, το Θεό του, αφού ο ίδιος έπαψε να προσβλέπει και να στηρίζεται στην παντοδυναμία και την αγάπη του. Με την παρακοή και την πτώση έμεινε στον άνθρωπο η ανάμνηση της ευτυχίας, αλλά και η νοσταλγία της λυτρώσεως. Με την παρακοή και την πτώση ο άνθρωπος δεν βρήκε τη θέωση και την ευτυχία, αλλά τη θόλωση, τη σύγχυση και την αθλειότητα. Έφτασε σε φοβερά δεινά και κτηνώδεις παραβάσεις. Άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, όπως τονίζει το Ιερό Ψαλτήριο. Έτσι οι άνθρωποι προ Χριστού, χωρίς φως και βοήθεια, υπέφεραν, στέναζαν, πονούσαν, έκλεγαν, ζητούσαν και ποθούσαν τη λύτρωση. Όποιος μελετάει τα βιβλία των αρχαίων λαών Ανατολής και Δύσεως, διαπιστώνει ότι από τα πλήθη των ανθρώπων εξερχόταν κραυγή οδύνης, αλλά και κραυγή νοσταλγίας και ελπίδος. Καταπλήσεται μάλιστα κανείς όταν μελετά χρησμούς και παραδόσεις των τότε λαών. Ζητούσαν όλοι λυτρωτοί και τόνιζαν ότι ο λυτρωτής θα έλθει για να συντρίψει τον φοβερό όφι και να ελευθερώσει την ανθρωπότητα. Μπορεί οι ειδωλολάτρες να μιλούσαν θολά και αόριστα, όμως όλοι μιλούσαν με προσμονή και λαχτάρα για την έλευση του ελευθερωτού. Είναι θαυμαστό το ότι οι εξ Ανατολών περίμεναν τον λυτρωτή εκδυσμών. Οι δε εκδυσμών τον περίμεναν από Ανατολών. Φανερό ότι συνέκτηναν στη Μέση Ανατολή, στη Βηθλεέμ. Οι προφήτες μίλησαν πιο καθαρά, συγκεκριμένα και με λεπτομέρειες για τον ερχόμενο Μεσσία. Παρότι ζούσαν ανάμεσα σε κόσμο καθήμενο εν σκότη και σκιά θανάτου, επειδή ήταν θεοσεβείς, θεόληπτοι, υπό πνεύμα του Θεού φερόμενοι, προσέβλεπαν στον ερχόμενο Σωτήρα, προεφύτευσαν, προανήγγελαν και προδιέγραψαν το μέγα της ευσεβίας μυστήριον. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψεται
και τέξετε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και δόθη ημίν, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού. Και ο προφήτης Βαρούχ λέει, ούτως ο Θεός ημών, ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν, μετά τούτο επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφει. Και ο προφήτης Μιχαίας 750 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού ως ανθρώπου προφητεύει ακριβώς την Βηθλεέμ της Ιουδαίας ως τόπον της γεννήσεώς του. Και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγημός ηγεμός είναι Ιούδα, εξού εξελεύσεται ηγούμενος ως της ποιμανή των λαών μου. Σε όλη την προ-Χριστού εποχή όλων τα βλέμματα, έστω και με διαφορετικό τρόπο, προσέβλεπαν στον ερχόμενο λυτρωτή. Όλοι ζούσαν με την προσδοκία και την νοσταλγία του ερχομού του. Η νοσταλγία και η προσδοκία έγιναν πραγματικότητα όταν ήρθε το πλήρμα του χρόνου. Εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης δεν τον προσμένουν, δεν τον προφητεύουν πλέον, τον έχουν ήδη ανάμεσά τους τον λυτρωτή. Πώς όμως τον δέχτηκαν? Ο προφήτης Σιμεών ο Θεοδόχος είπε στην Παναγία μας κατά την υπαπαντή του Κυρίου μας, «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων». Ο Θεάνθρωπος Χριστός έγινε η πτώση των απίστων, των μη πεπιστευκότων σε Αυτόν, έγινε και η Ανάσταση, η ζωή, η λύτρωση, η ευτυχία, η χαρά, η σωτηρία για όσους προσέβλεψαν και υπήκουσαν στο Ιερό Ευαγγέλιο. Το αποδεικνύει η δυσχιλιετής εσταυρωμένη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Να αναφέρουμε τους Αγίους Αποστόλους, ήταν οι πρώτοι και άμεση μαθητές του Κυρίου. Σε αυτούς ανέθεσε ο Χριστός μετά την Αναστασή Του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της Αναστάσεως. Οι άσημοι και αγράμματοι έγιναν οι Απόστολοι, οι Οικουμενικοί Διδάσκαλοι και οι αναμορφωτές της Οικουμένης. Μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει? Επόθησαν τον Χριστό και σκύβαλα ηγήσαν το πάντα, ή να Αυτόν κερδίσωση. Και ο Κύριος δια των Αποστόλων παρέσχε το κόσμο φως, ιάματα, ειρήνη, ζωή, χαρά. Να μιλήσει κανείς για τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, για τους μάρτυρες, τους Οσίους και τους Νεομάρτυρες. Αλήθεια, μπορεί κανείς να αναφέρει, να υποδείξει πιο λαμπρούς, φωτισμένους, καλλιεργημένους, χρησίμους, ειρηνικούς και χαρούμενους και ευτυχισμένους ανθρώπους στη γη? Περισσότερο από τους Αγίους μας, του Χριστού τους Αγίους? Ανέδειξε κανείς αγαπητοί Αγίους, όπως ανέδειξε ο σαρκωθής Θεός μας? Δεν αναδεικνύει ο νηπιάσας Κύριος μόνο Αγίους, αλλά κατά χάριν Θεούς? Ας το προσέξουμε αυτό και ας το συνειδητοποιήσουμε.
αυτός ενυνθρώπισεν ή να εμείς θεοποιηθόμεν. Έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος πανηγυρίζει λέγοντας τα Χριστούγεννα, Θεός επί γης, όφθη, φανερώθηκε, χαίρομεν τίνιν και αγαλόμεθα. Και συμπληρώνει ο Μέγας Θεολόγος Γρηγόριος, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, εφρενέστο σαν οι ουρανοί, αγαλιάστο η γη. Σήμερα, αλλά και πάντοτε, μπορούν να συγκριθούν οι άνθρωποι που ζουν με υπακοή στο Ιερό Ευαγγέλιο, αυτοί που ζουν τη συνειδητή ζωή της Εκκλησίας μας, με τους χωρίς Χριστό και Θεία Χάρη ανθρώπους, θα ήταν άσχημη αγαπητή η κοινωνία μας, αν την κατοικούσαν όλο Άγιοι του Χριστού άνθρωποι. Δεν θα δημιουργούνταν τα σημερινά προβλήματα της συγχύσεως, της ακαταστασίας, της υποκρισίας, της καταδυναστεύσεως, της τρομοκρατίας, της ανισότητος, της πείνας, της αθλειότητος, αν όλοι οι άνθρωποι προσέβλεπαν στο σωτήρα της Βηθλεέμ και ζούσαν ειλικρινά το Ευαγγέλιο όπως οι Άγιοι. Σήμερα, στον καιρό της Καινής Διαθήκης, έχουμε και εκείνους τους ανθρώπους που εγωπαθείς, σκληροί, ανάλγητοι, έξυπνοι τάχα, μόνο για το εγώ τους, αποστράφηκαν τον γεννηθέντα Κύριο. Τον μίσησαν, τον πολέμησαν, τον έδιωξαν, τον διώκουν μαζί με όλους τους νησίους ακολούθους του χριστιανούς. Όλη αυτή η αλήθεια ποιες αρετές μας παρουσίασαν και μας παρουσιάζουν αγαπητοί, ποια ωφέλεια και προσφορά θυσίας ανιδιοτελή έδωσαν στο λαό του Θεού αυτοί οι άνθρωποι οι χωρίς Χριστό, πόσο εστήριξαν και στηρίζουν συνειδητά την Ορθοδοξία, την πατρίδα, την αληθινή οικογένεια, τις αιώνιες και αληθινές αξίες τα ιδανικά όλοι αυτοί, πόσο προσέφεραν όλα αυτά με αγάπη στη δοκιμαζόμενη νεότητα. Αυτοί που πήραν τα βλέμματά τους από τον Χριστό, που τον πολέμησαν και τον πολεμούν, αφανίστηκαν, χάθηκαν, λησμονήθηκαν, αφανίζονται, χάνονται, λησμονούνται, όπως ο Ηρώδης, ο Νέρον, ο Διοκλητιανός, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αλλά και τόσοι άλλοι μιμητέ του σήμερα. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Αγαπητοί, για μια ακόμη φορά σήμερα, τα Χριστούγεννα που ζούμε σήμερα μας διακηρύσουν ότι ο Υιός και Λόγος του Πατρός, ο ένας της Αγίας Τριάδος, φόρεσε τη σάρκα μας, έφερε το φως μέσα στον κόσμο, καθάρισε τον κόσμο από την κτηνοδία της προ-Χριστού εποχής, αλλά καθάρισε και καθαρίζει και την ακαταστασία της καρδιάς μας όταν εμείς προσβλέπουμε με πίστη στη θεότητά Του, στη Θεία Του Χάρη, όπως όλοι οι Άγιοι, όπως είπαμε. Ναι, σήμερα που οι εχθροί του Χριστού μας θέλουν να φέρουν την αθλειότητα της χωρίς Χριστό εποχής και στην πατρίδα μας, εμείς μην πάρουμε το βλέμμα μας, μην πάρουμε την καρδιά μας, την πίστη μας, την αγάπη μας, την υποταγή μας από το Χριστό και Θεό μας. Για να μεταμορφωθούμε αγαπητοί, για να ζήσουμε εις τον αιώνα και να ζούμε πάντα Χριστούγεννα, πρόοδο και σωτηρία. Ο Θεός μαζί μας, αγιασμένα Χριστούγεννα να ζούμε πάντα. Αμήν.